Σε αυτό το σημείο, και ενώ το ρολόι του SBC, βλέπετε πάλι την εκπομπή Day to Day μου ανέστη Ντόκα, δείχνει 12 λεπτά με τις 11 το πρωί, να καλωσορίσω τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, οικονομολόγο, πρόεδρο Συλλόγου Εργαζομένων ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Και εδώ προσέξτε, αυτό είναι το σημαντικό, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα. Κύριε Σπανάκη, καλώς ήρθατε. Κύριε Ντόκα, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι καλεσμένος και στη σημερινή σας εκπομπή. Είναι μια εκπομπή την οποία παρακολουθώ. Να είστε καλά. Διότι με ενδιαφέρουν τα οικονομικά δεδομένα, γιατί άλλωστε τα θέματα της οικονομίας είναι και το πρώτο θέμα στην ατζέντα, όχι μόνο τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά νομίζω των τελευταίων ετών, διότι ο κόσμος υποφέρει. Ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά και ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι της αγοράς παρακολουθούν τη σημερινή εκπομπή. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε ότι δεν μπόρεσε τελικά να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Και από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, και το είδαμε αυτό και στις 27 Μαΐου, είδαμε πώς αντέδρασαν οι αγορές, αλλά και τα ομόλογα. Η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που πραγματικά μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να έρθει πραγματικά μια διαφορετική μέρα, μια μέρα καλύτερη για την ελληνική οικονομία. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε ακόμη και τώρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, μια προσπάθεια επικοινωνιακή. Η οικονομία δεν έχει να κάνει με την επικοινωνία. Η οικονομία έχει να κάνει με την ουσία, έχει να κάνει με συγκεκριμένες κινήσεις. Εμείς, κύριε Ντόκα, ξέρουμε πώς θα μειώσουμε τους φόρους. Εμείς ξέρουμε πώς η οικονομία θα πάρει μπροστά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γνωρίζουμε την αγορά. Σε όλη την χώρα θα είναι πάνω από 450 υποψήφοι. Άνθρωποι που έχουν διαφορετικές διαδρομές. Εγώ προσωπικά για πρώτη φορά είμαι υποψήφιος βουλευτής. Για πείτε μου πώς αποφασίστε, κύριε Σπανάκη. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ασχολούμαι με τα κοινά από μικρό παιδί. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, έχω την ιδιότητα του Προέδρου των Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, του μεγαλύτερου συλλόγου εφοριακών, αλλά και από τα μεγαλύτερα σωματεία σε ολόκληρη τη χώρα. Και με εμπιστεύτηκαν άνθρωποι που δεν ήταν ούτε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι συνάδελφοι. Έχω περάσει και από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, έχω περάσει και από τον χώρο των επιμελητηρίων. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση οι άνθρωποι που γνωρίζουμε να είμαστε στα κοινά και να είμαστε και κοντά και στην προσπάθεια του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που θα λύσει προβλήματα, θα είναι ένας μεταρρυθμιστής, διότι αυτό χρειάζεται και η ελληνική οικονομία. Χρειάζεται μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση που θα φέρει μια πολιτική αλλαγή. Και για να έρθει μια πολιτική αλλαγή, πρέπει να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό τις επόμενες μέρες, λίγες μήναν άλλωστε, πρέπει να δώσουμε το μεγάλο αγώνα για να φέρουμε αυτή την αλλαγή. Αυτό αποτυπώθηκε γιατί ο κόσμος ψήφισε στις ευρωεκλογές σε ρυθμό εθνικών εκλογών. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ατζέντα και λέει ότι εμείς, έτσι πήγε και ψήφισε ο κόσμος, εμείς είμαστε εδώ να ενώσουμε τους Έλληνες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να φέρουμε λιγότερους φόρους και θα τους φέρουμε τους λιγότερους φόρους. Θα φέρουμε επενδύσεις και έχουμε τον τρόπο να φέρουμε τις επενδύσεις. Πρέπει πραγματικά να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και θα το κάνουμε. Το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ως υπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φέρει το ΜΕΣ. Θα φέρει το ΜΕΣ που πραγματικά θα καλυτερέψουν την καθημερινότητα του καθενός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε. Είχε ένα διχαστικό λόγο. Να σας θυμίσω το λόγο του Πρωθυπουργού στην Ετωλακαρνανία. Ή εμείς οι Ελλοί, οι πολλοί και οι λίγοι. Μα η οικονομία έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα νούμερα το δείχνουν. Το είπατε και εσείς προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα ότι τώρα όλοι ασχολούνται με την εκλογή τους. Ναι, το θέμα είναι πως την 8η Ιουλίου θα αρχίσει να πάρει η οικονομία μπροστά. Διότι να μην ξεχνάμε ότι ο Ιούλιος θα είναι καυτός. Θα βγουν τα καθαριστικά του ένφια, ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει, οι οφειλέντες εκτοξεύθηκαν. Κανείς δεν μερίμνησε οι 120 δόσεις να μην γίνουν για επικοινωνιακό κομμάτι, για επικοινωνιακή εκμετάλλευση προεκλογική, αλλά να γίνει για ουσία. Εμείς φωνάζουμε, έχει στεγνώσει το στόμα μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι πρέπει να έρθουν οι 120 δόσεις. Και προσέξτε, έφερε αυτή η κυβέρνηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τις 120 δόσεις, αλλά υπάρχουν δύο ζητούμενα. Πρώτον, είναι έως 120 δόσεις, δεν είναι 120 ακριβώς δόσεις, και τα νομικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται, διότι τους λέει δεν μπορούμε. Έτσι. Διότι από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάμε ότι η έμεση φορολογία είναι σε υψηλά επίπεδα. Η φοροδιαφυγή δεν καταπολεμήθηκε. Είμαστε πρωταθλητές και στην φοροδιαφυγή, αλλά και στην υπερφορολόγηση. Και αυτά τα θέματα εμείς τα έχουμε ψηλά στην ατζέντα. Και λέω ένα πράγμα και επαναλαμβάνω, ότι ξέρουμε πολύ καλά πώς θα μειώσουμε τους φόρους. Ωραία.
Να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς, εφόσον εκλεγείτε, που σας το ευχόμαστε και είστε και εφοριακός, πώς θα λυθεί αυτός ο λαβύρινθος της εφορίας που πλέον είστε πιο απαραίτητοι από τον γιατρό σήμερα για το μέσο πολίτη. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πλέον. Κοιτάξτε να δείτε. Ο εφοριακός εκτελεί την νομοθεσία. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται να αλλάξει, η νομοθεσία θα το και κάνετε να υπάρξει αυτό, το πρώτο σχέδιο. Το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι θα φέρουμε μια σταθερότητα στη φορολογική πολιτική. Να ξαναμπεί στο λεξιλόγιο του επιχειρηματία, του απλού φορολογούμενου, τι σημαίνει προγραμματισμός. Να ξέρει τι έχει να πληρώσει και να υπάρχει κοινή λογική. Σήμερα δεν υπάρχει κοινή λογική. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και υπάρχουν αδικίες. Αυτές λοιπόν τις αδικίες και τις τρευλώσεις, εμείς θα έρθουμε με νομοθετήματα από τις πρώτες 100 πρώτες μέρες. Μήπως είναι αργά οι 100 μέρες. Υπάρχει, νομίζετε, πλέον αντοχή. Να το πω διαφορετικά. Ανεβάζετε πολύ τον πίκη, ξέρετε. Όχι, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε. Και για τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θέλω να προσφέρω, γιατί γνωρίζω καλά και τη δημόσια διοίκηση. Σίγουρα, ναι. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Ξέρω ότι μας παρακολουθούν τηλεθεατές που το ακούνε τώρα αυτό και καταλαβαίνουν πολύ καλά, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του περίπτωση και τη δικιά του περιπέτεια. Έτσι. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε μια ευέλικτη δημόσια διοίκηση φιλική προς τον πολίτη. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει επιτέλους η ελληνική οικονομία να αποκτήσει την αξιοπρέπεια και να μπορέσουν να έρθει η λέξη εμπιστοσύνη. Αυτό θα το πετύχουμε με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όμως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και το μεγάλο θέμα είναι ότι πρέπει οι Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από το τι ψηφίσαν στις τελευταίες εκλογές, είτε αφορά τις ευρωεκλογές είτε τις περασμένες, να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες. Αυτό το λέει από κάθε γωνιά της χώρας που βρίσκεται. Γιατί το ζητούμενο και τα θέματα της οικονομίας και η κακή οικονομική πολιτική που έχει επίπτωση στην τσέπη του καθενός δεν έχει ούτε αριστερό ούτε δεξιοπρόσημο, δεν είναι ούτε μπλε, ούτε κόκκινη, ούτε πράσινη. Χρειάζεται λοιπόν μία λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και να προσφέρουν τις γνώσεις. Εγώ λοιπόν προσωπικά μπαίνω σε αυτήν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι σε όλους τους τομείς. Και να ξέρετε κάτι, όταν πηγαίνει άσχημα η οικονομία, πηγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα άσχημα και όχι επιπτώσεις. Το ξέρετε πολύ καλά και το ξέρουν και οι τηλεθεατές μας που είναι άνθρωποι της αγοράς. Άρα λοιπόν η σταθερή φορολογική πολιτική θα μπορέσει να έχει πλεονεκτήματα στην ελληνική οικονομία. Από εκεί και πέρα. Η μείωση των φόρων δεν πρέπει να γίνει για επικοινωνιακούς λόγους. Είδαμε τώρα, ας πούμε, ότι έφερε μείωση των έμεσων φόρων όσον αφορά προϊόντα και άφησε έξω τον καφέ, τα ροφήματα κτλ. Που εκεί έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν, εμείς τι λέμε, εμείς θα μειώσουμε πραγματικά τους έμεσους φόρους, θα φέρουμε μείωση φορολογίας, θα κάνουμε σταθερή φορολογική πολιτική. Ότι αυτό θα εντάξουμε στις 120 δόσεις. Θα αυξηθούν τα έσοδα από τη μείωση των φόρων. Βέβαια. Ή αυτό, θα μεγαλώσει αυτό το μαθαίναμε η μαύρη οικονομία. Αυτό το μαθαίναμε γιατί η κουλτούρα του δεν πληρώνω έχει πλέον περάσει το DNA του λαού, κύριε Σπανάκη. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τα κόκκινα δάνεια κορυφώθηκαν από το 12 μέχρι το 18. Κύριε Ντόκα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σου λέει θα μου κάνω μια διαγραφή στην Ελλάδα. Είναι ατιμορρησία υπάρχει. Εμείς όμως, εμείς ερχόμαστε και λέμε το εξής. Ότι εμείς θα επιβραβεύσουμε τη συνέπεια. Θα δημιουργήσουμε λευκό μητρό επιχειρήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή να μπορέσει ένας ο οποίος είναι συνεπής να δει ότι το κράτος είναι κοντά του και επιβραβεύει τη συνέπειά του. Όταν βλέπουμε από τη μια πλευρά τη ΔΕΗ που είχε 15% έκπτωση αν κάποιος πλήρωνε εμπρόθεσμα το λογαριασμό του και ξαφνικά το μειώνει, το πήγε 10 ή σε αιτήσιο από 6 το πήγε 4%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τιμωρούν τη συνέπεια. Εμείς λοιπόν έχουμε άλλη λογική. Εμείς θέλουμε να επιβραβεύσουμε τη συνέπεια, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα φιλικό, να μην δούμε τον πολίτη και τον φορολογούμενο, προσέξτε, ως φοροφυγά. Γιατί και 120 δόσεις, που δεν είναι έως 120 δόσεις, δεν βλέπουν τον άλλο, το βλέπουν κυρίως σαν να είναι φοροφυγάς. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι πρέπει να τον διευκολύνουμε, γιατί υπάρχει ένα κίνημα στην αγορά που λέει θέλω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχω, γιατί μου μείωσε το διαθέσιμο εισόδημα. Και δεύτερον, γιατί αυτό που χρωστάω δεν με διευκολύνει να το πληρώσω.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωρίζουμε τα θέματα της αγοράς, είμαστε κοντά στην αγορά, βλέπουμε και βιώνουμε την καθημερινότητα, γνωρίζουμε πώς θα μειώσουμε τους φόρους, γνωρίζουμε πώς θα ασκήσουμε μια σωστή φορολογική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σημερινής ελληνικής οικονομίας και από εκεί και πέρα. Εδώ είμαστε και θα κρυθούμε στις επόμενες εκλογές. Αλλά να είστε σίγουροι. Ναι, σας προβληματίζει ότι μειώνεται σταθερά ο αριθμός των φυσικών προσώπων και των εταιρεών πλέον που μπορούν να τα αποκρίνονται ακόμη μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις? Βεβαίως και μας προβληματίζει. Δηλαδή, περισσότεροι πλέον είναι κάτω από το αφορολόγητο. Κοιτάξτε να δείτε. Οι επαγγελματικές ομάδες που κρύβουν εισοδήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Και συνεχίζουμε εμείς οι μισθοδίκοι στην αξιόγηνα να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Το 20% πληρώνει το 90% των φόρων. Ακριβώς. Όπως το λέτε ακριβώς είναι. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει και λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει, θα καταργηθεί η μείωση του αφορολόγητου. Ναι. Τώρα μας κάλεσε για επικοινωνιακούς λόγους αυτή η εβδομάδα. Ναι, αποχώρησατε εσείς από την αρχή. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει και δεν θα μπούμε σε αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν αυτού του είδους τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Και εδώ είμαστε. Η 8 Ιουλίου είναι κοντά. Θα είναι μια διαφορετική μέρα για τη χώρα μας, για την ελληνική οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα αποκτήσει την αξιοπιστία που της αξίζει και που πρέπει να έχει και η ελληνική οικονομία, την εμπιστοσύνη των επενδυτών για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Διότι προσέξτε, έχουμε και μεγάλα θέματα με την ανεργία, έχουμε μεγάλα θέματα και με τα θέματα τα εργασιακά και με τα ασφαλιστικά. Να μην αφήνουμε έξω. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα καλό στα 4,5 χρόνια. Νομίζω ότι το κρίναν οι πολίτες στις 26 Μαΐου και από εκεί και πέρα εμείς καλούμε το σύνολο των Ελλήνων, το σύνολο των πολιτών να έρθει και να μας εμπιστευτεί. Ναι. Εμείς όμως έχουμε συγκεκριμένη ατζέντα, λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε ούτε τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Εμείς μιλάμε ξεκάθαρα και λέμε ότι ναι, θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ 30%, ναι, θα μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, ναι, θα παραμείνει το αφορολόγητο, ναι, θα επενδύσουμε πάνω σε αυτό που λέμε οικογένεια και θα έχουμε για κάθε παιδί αύξηση του αφορολόγητου κλπ. Έχουμε πει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν. Και για την επιχειρηματικότητα και για τα κόκκινα δάνεια και για όλα έχουμε μία συγκεκριμένη ατζέντα. Πείτε μου λίγο από τον αγώνα σας, τον προεκλογικό που ξεκινήσατε. Τι λένε οι φίλοι, οι γνωστοί σας, αυτοί που σας ψηφίσουν, τι σας ζητάνε, εφόσον εκλεγείτε? Καταρχήν, τα προβλήματα πώς θα αρχούν, τι λένε? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν το πρώτο. Ζητάνε μεγάλο διορισμό καταρχάς. Τι να ζητάνε? Ζητάνε διορισμό στο δημόσιο. Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ζητάνε να δούνε ότι τα οικονομικά τους μπορούν να πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Ζητάνε να ξαναφέρουμε, να το πω, τη χαμένη αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Διότι δεν είναι ότι χάσαμε μόνο το εισόδημά μας, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Δημιουργήσαμε μια Ελλάδα των επιδομάτων, αντί να μιλάμε για μια Ελλάδα της ανάπτυξης. Και αυτό νομίζω το πλήρωσε η κυβέρνηση, που πήγε να μοιράσει επιδόματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Και έχουμε ήδη το δημοσιονομικό κενό τώρα, βέβαια. Ο κόσμος τι ζητάει? Θέμα. Ζητάει να τους πούμε την αλήθεια. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό. Ζητάει ο κόσμος από την άλλη πλευρά να σεβαστούμε τον συνταξιούχο, τον κόπο του, τον ιδρώτα του, να σεβαστούμε την επιχείρηση ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει τέτοια υπερφορολόγηση και να μην μπορεί να ανταποκριθεί, να σεβαστούμε και να δώσουμε προοπτικές. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε, κύριοι, γνωρίζουμε τι έχει πάθει η ελληνική οικονομία, γνωρίζουμε πώς θα μειώσουμε τους φόρους, γνωρίζουμε πώς θα κάνουμε την αυριανή μέρα καλύτερη για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα, για την ελληνική οικονομία και να βελτιώσουμε το τραπεζικό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί και αυτό πολλαπλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία, με τον τρόπο που έχει και στο σημείο που έχει φτάσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό αγώνα να έχετε. Θεωρώ τον εαυτό μου έτσι πολύ τυχερό που είμαι στην εκπομπή σας, διότι καλά μπορώ να απευθύνομαι στους συναδέλφους μου. Είναι οικονομικό μου, το περιβάλλον και αισθάνεστε άνετα. Στους συναδέλφους μου ακριβώς. Μπορεί λίγο τώρα τα πολιτικά. Εντάξει. Αλλά έχουμε νομίζω μία διαδρομή. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ζω καθημερινά την κατάσταση και στις εφορίες. Είστε μάχημος. Και στις εφορίες. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχεις μπει σε μια ρύθμιση και να έχεις κατάσχεση και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτσι. Η 7η Ιουλίου είναι έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δώσουν το μήνυμα και να δώσουν και την έναρξη της πολιτικής αλλαγής που ήδη ξεκίνησε από τις 26 Μαΐου. Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Βασίλης Σπανάκης, οικονομολόγος, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Ποιες περιοχές, για πείτε μας. Ο νότιος τομέας έχει 13 δήμους. Ξεκινάει από το. Η κορυφή είναι η περιοχή του, ο Δήμος του Ζωγράφου. Καταλήγει στη Γλυφάδα, Ζωγράφου, Βύρωνας και Σαριανή, Δάφνη, Μητός, φτάνει μέχρι την
Ηλιούπολη, Γλυφάδα και φτάνει και όλο το παραλιακό μέτωπο, μια περιοχή αναπτυσσόμενη με προοπτικές. Το Ελληνικό, η Αργυρούπολη, ο Άλυμος, η Παλαιοφάριρο, Καλυθέα, Μοσχάτο, Ταύρος, όλες οι περιοχές, Νέα Σμύρνη. Άρα λοιπόν είναι ο νότιο κομμάτι αναπτυσσόμενο που πρέπει πραγματικά να δούμε, που έχει πολλών ειδών επιχειρήσεις, έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αναπτυσσόμενη περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την επένδυση του Ελληνικού που πρέπει να συνοδευτεί όμως και με την ανάπτυξη της κάθε γειτονιάς της περιοχής μας. Και γι' αυτό θέλω να δώσω τον εαυτό μου, θέλω να δώσω την εμπειρία μου, θέλω να δώσω τις γνώσεις μου για να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Να είστε καλά, καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ.